Για τρίτη συνεχή χρονιά η Κρήτη και για πρώτη φορά το Ρέθυμνο υποδέχτηκε δεκάδες επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου με σκοπό να αναλύσουν σε υψηλότατο επίπεδο τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση του υδρογόνου στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι λοιπόν αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη σε γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Ινστιτούτου για το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμων όπως ονομάζεται. Το Ινστιτούτο αυτό ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν πρόγραμμα με την ονομασία Υδρογόνο και Κυψέλες Καυσίμων και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Όλστερ της Βορείου Ιρλανδίας. Αφορά στην τεχνολογία του υδρογόνου, δηλαδή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο σαν εναλλακτική πηγή ενέργειας προκειμένου να αντικαταστήσουμε το πετρέλαιο. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως για παράδειγμα η παραγωγή υδρογόνου, η αποθήκευση, η μεταφορά, οι κίνδυνοι που ενέχονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επίσης και η καύση του υδρογόνου, δηλαδή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο προκειμένου να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, να το χρησιμοποιήσουμε στα αυτοκίνητά μας. Cars that will be powered by hydrogen. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ελλειμμένη πολιτική απόφαση, οπότε υπάρχει χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το βήμα, η μετάβαση από τα fossil fuels στο υδρογόνο. Πιστεύει ότι την επόμενη χρονιά η Hyundai είναι Toyota, θα έχουν στην παραγωγή ή τουλάχιστον στο σχεδιασμό αυτοκίνητα που λειτουργούν με fuel cells. You over here have... Nice sources. Οι υψηλού επίπεδου συνεδριάσεις των επιστημόνων έχουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια ως προς τη χρήση υδρογόνου, αλλά και ως προς την αποθήκευσή του και τις κυψέλες καυσίμων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται διαλέξεις για εφαρμογές, διακρατική προσβασιμότητα, αλλά και έρευνες για περαιτέρω εξέλιξη του επιστημονικού τομέα και μοντελοποίηση της ασφάλειας και αποθήκευσης. Υπάρχει μια συζήτηση πολιτική για τις χώρες να αποδεσμευτούν από την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή πετρελαίου και πιστεύει ότι με αυτές τις δράσεις θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα με το υδρογόνο είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθερο στη φύση. Οπότε πρέπει να γίνουν κάποιες διεργασίες, π.χ. η ηλεκτρόλυση είναι μια μέθοδος που προκρίνεται, προκειμένου να το παρασκευάσουμε. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που εμείς λέμε energy carrier. Στο συνέδριο συμμετέχουν και από τις 5 υπήρους, 80 καθηγητές πανεπιστημίων, επιστήμονες και υποψήφοι διδάκτορες του αντικειμένου, προερχόμενοι από τους κλάδους των χημικών μηχανικών, των χημικών, των μηχανικών ορυκτών πόρων, των μηχανολόγων, των φυσικών και μαθηματικών, αλλά και της πληροφορικής. Το θέμα του συνεδρίου θεωρείται ότι αποτελεί το μέλλον της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και γι' αυτό εξάλλου και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.